Πάμε λίγο στο Survivor και το χθεσινό επεισόδιο. Λοιπόν, το χθεσινό επεισόδιο ήταν από τα πιο εκρηκτικά από την πρώτη μέρα. Είχε απ' όλα. Και θέλω να το προσέξουμε, ιδιαιτέρως και ο Σωτήρης, λοιπόν. Γιατί φυσικά ήταν και ο μεγάλος πρωταγωνιστής, αν και απόν σχολιάστηκε πάρα πολύ, και από τον Αλέξανδρο Παπά και από διάφορους άλλους. Είχαμε την αποχώρηση του Άγγελου, ο οποίος έλειψε πάρα πολλές μέρες και τελικά δεν κατάφερε οργανικά να μπορέσει να συνεχίσει. Και είχαμε ένα επεισόδιο το οποίο. Σίγουρα τώρα θα διαλέξουμε πλευρές. Είναι ο Φάνης με τη Ζωή. Εγώ το είδα χθες προσεκτικά. Στην αρχή ήμουν τελείως με το Φάνη, έγινε ένα επεισόδιο. Θα το δούμε, Νίκο μου, ηρέμησε. Είναι η πρώτη φορά που συνέβη λοιπόν, κάτι. Λοιπόν, χρησιμοποιήθηκαν βαριές εκφράσεις και από τους δύο. Νομίζω φάουλ και των δύο. Πάμε να δούμε τι έγινε στο συμβούλιο. Κάτι πρωτόγνωρο δεν έχει ξαναγίνει σε κανένα συμβούλιο ποτέ. Ουσιαστικά στον αγώνα ήταν η Ασημίνα μαζί με τη Δαλάκα που παίζανε συνέχεια και οι άλλες τρεις παίκτρες. Οι άλλες κοπέλες κάποια στιγμή αποφάσισαν ότι δεν θέλουν να συμμετέχουν τώρα στο νερό. Τώρα αυτό έγινε επίτηδες ή όχι, από τη Ζωή περισσότερο. Για να το δούμε. Θα το δούμε. Σε ένα δίλημα κλήθηκαν να απαντήσουν χθες το βράδυ τηλεθεατές του Survivor για τον τρόπο που κέρδισαν οι κόκκινοι την πρώτη ασυλία. Η απόφαση τριών γυναικών που δεν έφεραν νίκη να μην ξαναπαίξουν στα δεύτερα ματσαρίσματα ήταν ένα αποτέλεσμα στρατηγικής της ομάδας τους για να κερδίσουν τους μπλε ή ήταν ένα τυχαίο γεγονός που απλώς προέκυψε κατά τη διάρκεια του αγώνα. Η απάντηση όσον αφορά τους μπλε ήταν ξεκάθαρη. Έπια όλο το νερό και η καρδιά μου κόντεψε να σπάσει και δεν μπορώ να συνεχίσω να παίζω. Θέλω να παίξω τόσο πίστες με νερό. Ήταν ρηχά και αυτό είναι βαθιά. Εγώ δεν μπορώ, έχω πρόβλημα. Σου λέω από χαρτί γιατρού, από εντολή γιατρού. Κατανοώ και το πρόβλημα της Μαρίας που από την πρώτη μέρα το έχει πει και το πρόβλημα της Όλγας που έχει θέμα με το ύψος. Δεν κατανοώ σε καμία περίπτωση το πρόβλημα της Ζωής που έπαιξε μια χαρά, ήταν μια χαρά σε όλο το ραν. Και απλά επειδή γνωρίζει ότι άμα δεν παίξει και η Όλγα και η Μαρία θα πάρει πέναλτι η Ζωή και θα παίξει ουσιαστικά τρεις φορές, τη είπαν βγες έξω. Δεν είναι ο φόβος το θέμα μου, είναι πρόβλημα υγείας το θέμα. Ο γιατρός μια χαρά σε έβγαλε η Ζωή. Το πρόβλημα υγείας είναι στο μυαλό σου μάλλον. Και θα σου φέρω τα χαρτιά με το που βγούμε από εδώ στα δείξω. Το περιμένω. Στείλ' τον μαροπλάνο. Μην αρχίζουμε πάλι το ίδιο. Μιλά όμορφα. Όταν θα μιλάς όμορφα και θα σέβεσαι. Αφού λέει να μου το στείλει. Λες το πρόβλημα υγείας στο μυαλό σου. Θα μιλάς όμορφα. Να μου στείλει το χαρτί για τρούμε Air Europa. Δεν θα μιλάς άσχημα. Μίλησε άσχημα. Ναι. Το πρόβλημα υγείας είναι στο μυαλό σου. Καταλαβαίνεις τι μας λες. Μα είναι. Άτε τώρα. Τέλειο. Θεωρείτε δηλαδή ότι όλο αυτό έχει γίνει για κάποια στρατηγική. Ναι. Ναι. Αλήθεια. Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω κατευθείαν, Ρομπ, και να μου απαντήσεις. Αν εγώ πας τώρα παίξω 3 ραν, 4 ραν, 5 ραν και η Δαλά καλά τόσο. Θα έχουμε την ίδια απόδοση με το να παίξουμε ένα ραν. Πόντος για την κόκκινη ομάδα. 7-5 το σκορ. 7-6 το σκορ. 3 σερί πόντι από την Ασημίνα και 7-7 το σκορ. Στα highlights του επεισοδίου, η ένταση ανάμεσα στον Αΐτη, το γιο του Ανέμου, και την Κατερίνα Δαλάκα, όταν η τελευταία ενοχλήθηκε από τον τρόπο που κοιτάει ο Φάνης. Άλλη μια προσπάθεια, το καταφέρνει ο Φάνης, γυρίζει και κοιτάζει τους κόκκινους πραγματικά μέσα στα μάτια. 9-8 το σκορ. Πρόσεχε, άλλοι έχουν μυαλό. Ή Θεός και αξιοπρέπεια. Yeah. Όχι όλοι όμως. Ο Φάνης με κατακεράβνωσε, θα έλεγα. Η αλήθεια είναι πως μου περνάει αδιάφορος και αυτός και η υπόλοιπη ομάδα του. Ένιωθα πραγματικά λες και έχω ένα μικρό τσιουάουα σκυλάκι να γαυγίζει δίπλα στα αυτή μου. Τώρα η Ζωή που βγήκε και είπε ότι ουσιαστικά μπήκε νερό στη μύτη της και ότι έχει ένα χαρτί γιατρού από την Αθήνα. Ποιο νομίζω ότι κοροϊδεύει. Ποιος η Ζωή ασουμανάκι, αν για ένα παιχνίδι, για ένα μουσακά, για μια σαλάτα. Και για μια σοκολατόπιτα και μια ψηφοφορία και μια παραπάνω εβδομάδα, πουλάς τον εαυτό σου, πουλάς την αξιοπρέπειά σου, πουλάς το ήθος σου, πουλάς την παιδεία σου και την αθλητικότητά σου. Εγώ προσωπικά δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ο κόσμος βλέπει. Οι άνθρωποι κανονικά θα πρέπει να ντρέπονται γιατί δεν είναι σοβαροί και παίζουν και με τη δικιά μας ψυχή και με το δικό μας κόπο. Και το χειρότερο είναι ότι δεν τους ενδιαφέρει. Έχω μάθει να σέβομαι το πρόβλημα του άλλου και να μην πατάω πάνω σε αυτό, ούτε να κοροϊδεύω και ούτε να ειρωνεύομαι. Έχει μάθει να σέβεται το πρόβλημα του άλλου. Εκεί ήταν ο σεβασμός. Και κουράστηκε και πολύ σήμερα. Στα παιδιά δεν έχω κανένα πρόβλημα. Η ένταση δεν κατάφερε να εκτονωθεί ούτε στο συμβούλιο με τις δύο ομάδες να ανταλλάσσουν πειρά εκατέρωθεν και τη Ζωή να εξοργίζει ακόμα περισσότερο τους μπλε με την προκλητική συμπεριφορά της. Πραγματικά γελάω με όλα αυτά που γίνανε σήμερα. Είναι να σηκωθώ πάνω, να κοιτάξω το Φάνη και να του πω, κυρία. Ότι είμαι και survivor, μπορώ να κάνω και πασαρέλες και σου στέλνω κι άλλο ένα φιλάκι.
Και γυρνάω στη θέση μου. Θες να απαντήσεις κάτι στη ζωή? Βέβαια θέλω να απαντήσω, γιατί θέλω να πω ότι η ζωή προφανώς είναι πρωταγωνίστρια για τους λάθος λόγους. Γιατί μάλλον δεν έχει καταλάβει που έχει έρθει. Οι μαχητές, θέλοντας να εκφράσουν την αντίθεσή τους στα όσα έγιναν, προέβησαν σε μια πρωτόγνωρη για το survivor κίνηση. Ψήφισαν παίκτη της αντίπαλης ομάδας και συγκεκριμένα τη ζωή, δηλώνοντας ξεκάθαρα πως αυτή θα έπρεπε να βρίσκεται στη θέση του υποψήφιου προς αποχώρηση. Πραγματικά μου έκλεψε το φαγητό μου. Που ήταν για μας. Η ψηφοφορία ασφαλώς ακυρώθηκε και έβγαλαν υποψήφιο τον Ρομπ. Συγκινητικό στιγμιότυπο του επεισοδίου, η οριστική δυστυχώς αποχώρηση του Άγγελου. Η περιπέτεια με την υγεία μου συνεχίστηκε και ναι. Συνεχίζεται. Τελευταία μου μέρα στο νησί σήμερα, έκανα μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να ανακτήσω τις δυνάμεις μου, αλλά εκτός από θέλημα γιατρού είναι και θέλημα Θεού από ό,τι φαίνεται. Να μην συνεχίσω. Με απόφαση γιατρού, εγώ θα είμαι εκτός παιχνιδιού. Έλα, ρε. Για πόσες μέρες? Για πάνω. Το κατάλαβε τώρα. Πρόσεχε. Τέλος, έντονη συζήτηση στο διαδίκτυο προκάλεσε μία φράση της ζωής, ξυπνώντας αναμνήσεις από την προηγούμενη σεζόν. Χθες το βράδυ που κοιμόσασταν και με πήρε και εμένα ύπνος, σε κάποια φάση έρχεται η γνωστή παρέα που φεύγει τα βράδια, τέλος πάντων.